Ύστερα από 16 μήνες που είχε να συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και στο μεσοδιάστημα έχοντας εκτοξεύσει πλήστες όσες απειλές κατά της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και το βεληνικές του πυράβλου Ταϊφούν ότι φθάνει έως την Αθήνα, στο Βίλνιους της Λιθουανίας εμφανίστηκε με εντελώς αλλαγμένο πρόσωπο. Στην ερώτηση της απεσταλμένης του Euronews Εφης Κουτσοκώστα για το αν θα πρέπει να απόσχει από απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου για να πάρει τα F-16 από την Ουάσιγκτον, υποστήριξε ότι ουδέποτε απείλησε με αυτά και ούτε σκοπεύει να το πράξει. Είχα συνομιλίες με το Μητσοτάκη. Δεν έχουμε πρόθεση να δημιουργούμε εχθρούς. Ο στόχος του Ερντογάν δεν είναι να αυξάνει τους εχθρούς του. Ο στόχος του Ερντογάν είναι πάντα να αυξάνει τους φίλους του. Αυτό ανέκαθεν είναι ο απότατος σκοπός μου. Και αυτό κάναμε διαρκώς μέχρι τώρα. Οι συνομιλίες μας με τον Μητσοτάκη περιεστράφησαν στο τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε ώστε να ενισχύσουμε τη φιλία μας. Τι να κάνουμε παραπάνω για να ενδυναμώσουμε τη φιλία μας. Αυτό ήταν που συζητήσαμε ως επιτοπλίστων. Η συνάντηση μαζί του, η ανοικοδόμηση, η επαναθεμελίωση της φιλίας μας. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει σκέψη χρήσης των F-16 κατά αυτόν τον τρόπο και ουδέποτε έως τώρα δεν έγινε τέτοια χρήση. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι δεν χρειάζονται δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, λέγοντας ότι έχει εκλεγεί σε μια διαδικασία όπου σχεδόν το 90% των ψηφοφόρων ψήφισαν, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά στη Δύση.